θα ανοίξουμε μία συζήτηση με έναν υποψήφιο διδάκτορα, τον κύριο Απόστολο Γαρούφο, ο οποίος φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη πολλών συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης να διαβάσουν όποιο βιβλίο επιθυμούν μέσα από μία εξέλιξη του συστήματος Braille. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γαρούφο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, με υγεία και πολλά χαιρετίσματα στην όμορφη Κρήτη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρίσκεστε Μεγάλη Βρετανία. Σωστά, το ρεπορτάζ είναι εύστοχο. Μάλιστα, ναι. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο. Ναι, αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ με πάρα πολύ κρύο. Αλλά νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ζεστασιά όταν μιλάω με ανθρώπους της πατρίδας. Λοιπόν, να επαναλάβω πάλι τον πρόλογό μου. Έχετε φέρει στο προσκήνιο, κατά κάποιο τρόπο, την ηλεκτρονική εποχή του συστήματος Braille. Σωστά? Μάλιστα, ναι. Που σημαίνει στην πράξη τι? Λοιπόν, αυτό που καταφέραμε να κάνουμε με το μεταπτυχιακό μας από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και φυσικά με υπεύθυνη την κυρία Ζωή Γαβριλίδου, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να δημιουργεί κατά μεγάλες ποσότητες ένα τεράστιο υλικό μεταγραφών βιβλίων από ελληνικά και αγγλικά στη γραφή Braille. Αυτό το καταφέραμε με ένα μεγάλο κώδικα, τον οποίο τον δημιουργήσαμε σε μια γλώσσα προγραμματισμού, και ο καθένας μπορεί να κάνει τεράστιες μεταγραφές εντελώς δωρεάν οποιοδήποτε βιβλίο θέλει. Δηλαδή ένας συνάνθρωπός μας ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή του. Μπαίνει σε αυτή την εφαρμογή και απλά κάνει μία αντιγραφή? Μάλιστα, αυτό ακριβώς. Η εφαρμογή ήταν ανέβη διαδικτυακά. Ωστόσο, επειδή μετεξελίσσεται πλέον ως προς το διδακτορικό, δεν καταφέραμε να το ανεβάσουμε πλέον ηλεκτρονικά, γιατί πολύ απλά μετεξελίσσεται και θα εμφανιστεί σε μια πολύ καλύτερη μορφή. Ωστόσο, όπως ακριβώς το είπατε, μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα σε αυτό το προγραμματάκι, μέσα σε αυτή τη μικρή εφαρμογή, και μπορεί να μεταγράφει τεράστιους όγκους κειμένων οποιοδήποτε υλικού θέλει. Μάλιστα. Η διαδικασία ποια είναι? Γίνεται η αντιγραφή, μετά πρέπει να εκτυπωθεί. Καθώς αυτό, και θέλω να με διορθώσετε, διαβάζεται με τα χέρια, σωστά? Με την αφή. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε τώρα, εμείς αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι μόνο το 50% της διαδικασίας. Γιατί πολύ απλά εμείς προσφέρουμε μόνο την ηλεκτρονική μεταγραφή. Είναι αδύνατο να προσφέρουμε και την εκτυπώσιμη, όταν ένας εκτυπωτής την ίδια στιγμή μπορεί να. Η τιμή του να κυμαίνεται από 3 μέχρι και 4 χιλιάρικα, 4,5 χιλιάδες ευρώ. Συγγνώμη. Άρα αυτό σημαίνει ότι ήταν αδύνατο ως προς την εκτυπώσιμη μορφή. Εκεί θα πρέπει ο κάθε ένας ατομικά να μπορεί να έχει έναν εκτυπωτή. Αυτό που καταφέραμε εμείς είναι να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή όπου να μπορεί να κάνει τις μεταγραφές. Και βέβαια να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι είναι μια εφαρμογή εντελώς δωρεάν. Ο εμπνευστής, εσείς ο ίδιος, δεν κερδίζετε απολύτως τίποτα. Πρέπει να το τονίσουμε και να το πούμε αυτό. Έχετε έρθει σε επαφή με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης? Η πρώτη αντίδρασή τους ποια είναι? Και μετά θα πάμε λίγο και στην προσωπική εμπειρία που είχατε εσείς ο ίδιος. Φυσικά. Κοιτάξτε, πάρα πολλά, έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλά άτομα με προβλήματα όρασης, φυσικά, και κυρίως εδώ στο Λονδίνο, που είναι η κυρία μου δουλειά. Έχω έρθει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Γνωρίζω δηλαδή τις ανάγκες κατά κύριο λόγο. Θα μου πείτε τώρα, κάθε κοινωνία είναι και διαφορετική. Φυσικά και στην Ελλάδα είχα έρθει σε μια πολύ μικρότερη επαφή, φυσικά, γιατί δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία να μπορώ να δουλέψω μαζί τους. Ωστόσο, όπως είπατε και εσείς, είναι μια εφαρμογή εντελώς δωρεάν. Εγώ, δηλαδή, ο δημιουργός του δεν κερδίζει τίποτα απολύτως. Φτιάχτηκε κατά κύριο λόγο μόνο επειδή θέλουμε να αυξήσουμε περισσότερο την προσβασιμότητα. Και φυσικά η κυρία Ζωή Γαβριλίδου, η αντιπρίτανη του Δημοκρητίου, κατάφερε σε συνεργασία μαζί μου να αναπτύξει μια μεγαλύτερη θεώρηση και πράξη και πρακτική προσβασιμότητας για τα άτομα αυτά. Φυσικά, εγώ είχα πάρα πολλές προσωπικές εμπειρίες. Έχω σε προηγούμενες ιστορίες μου έχω αναφερθεί κυρίως
προσωπικά και με μια μητέρα, με ένα κοριτσάκι, η οποία προσωπικά ήθελε μια εκτυπώσιμη μορφή και την έκανα εγώ ίδιος εδώ στο Λονδίνο και την απέστειλα. Γενικά, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται σε επικοινωνία μαζί μου, πιο πολύ για να τους κάνουν τις ηλεκτρονικές μεταγραφές και όχι μόνο άτομα με προβλήματα όρασης, έτσι. Και συγγραφείς και ιδιώτες, ακόμα και μαγαζιά τα οποία πλέον θέλουν να κάνουν τον τιμοκατάλογο τους στη μορφή Braille. Έχετε κλείσει τα μάτια σας για αρκετές ώρες προκειμένου να μπείτε σε όλα αυτά που ζουν καθημερινά και που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες, εκατομμύρια συνάνθρωποι μας σε όλο τον κόσμο, σωστά? Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Η πρώτη αφόρμηση για να μπορέσω να δημιουργήσω αυτό το υλικό, αυτή την εφαρμογή, ήταν όταν προσπάθησα να κάνω μια... προσπάθησα δηλαδή να κατανοήσω αυτούς τους ανθρώπους μέσα από μια δική μου εμπειρία. Αυτό που λέμε δηλαδή και στα αγγλικά empathy. Δεν μου έρχεται τώρα στα ελληνικά η λέξη. Άρα κατάφερα, προσπάθησα να δέσω μια παντάνα γύρω από τα μάτια μου για 24 ώρες να δω πώς ακριβώς είναι να είσαι ένα άτομο προβλήματα όρασης. Φυσικά δεν μπορεί κανένας να κατανοήσει αυτούς τους ανθρώπους, ιδίως αν δεν έχεις προβλήματα όρασης, αλλά έκανα μία αρχή προσπαθώντας να δω τι μπορώ να κάνω στην καθημερινότητά μου. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαβάσω κάτι εγώ ίδιος, εγώ προσωπικά, να μπορέσω να κατανοήσω, ξέρετε, τα συναισθήματα που βγάζει ένα βιβλίο, όταν τα διαβάζεις μόνος, όχι μέσω audiobooks ή μέσα από τις τεχνολογίες, δηλαδή με τη χρήση του υπολογιστή ή του κινητού. Και έτσι αναπτύχθηκε αυτή η ιδέα. Η διαδικασία, για να μπορέσουμε να... σωστά, τις εφαρμογές, η διαδικασία της αντιγραφής διαρκεί λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα, είναι κάτι άμεσο? Δηλαδή είναι ένα copy-paste, είναι η φιλοσοφία του copy-paste απλά? Ακριβώς όπως το λέτε, ένα copy-paste σε λιγότερο από 2-3 δεύτερα μπορεί να μεταγράψει 1000 σελίδες, 2.000 σελίδες, εξαρτάται πόσο θέλεις εσύ να βάλεις. Και απλά χρειάζεται ένας ειδικός εκτυπωτής. Κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα, ότι εμείς στην ουσία τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα στο διδακτορικό, απλά μετεξελίσσουμε αυτό το πρόγραμμα σε κάτι τελείως διαφορετικό για τα άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να είναι 100% χρηστικό και θα υπάρχει και online. Η πρώτη χρήση αυτού του προγράμματος, της Minadoc δηλαδή, στην ουσία... Δεν μπορεί να δώσει και την ευκαιρία στην εκτυπώσιμη μορφή του, γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολύ ακριβό, κοστίζει πάρα πολύ. Δεν έχουμε φτάσει και εμείς όμως, καταλαβαίνετε, κάναμε μόνο το 50% της δουλειάς, το οποίο προσφέρει χιλιάδες μεταγραφές δωρεάν. Όποιος όμως έχει και τον εκτυπωτή, μπορεί άνετα να εκτυπώσει το υλικό που θα του δίνει η δική μας εφαρμογή. Η ζωή ανθρώπων με αναπηρία, με ανθρώπων με προβλήματα όρασης στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, είναι πιο εύκολη σε σχέση με την καθημερινότητα στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω την αλήθεια. Εδώ το κράτος της Αγγλίας στην ουσία χορηγεί, παραδείγματος χάρη για έναν εκτυπωτή που λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, σας είπα, ένας εκτυπωτής το λιγότερο μπορεί να κάνει 3,5 με 4,000, έτσι. Εδώ πέρα το κράτος χορηγεί έστω και το 50-60% του ποσού και ο χρήστης ή το άτομο με πρόβλημα όρασης στην ουσία δίνει μόνο ένα 30-40% για να μπορέσει να το αγοράσει. Στην ουσία μιλάμε για πάρα πολύ λιγότερα λεφτά. Αυτό, εγώ για να μην πω κάτι κακό για την πατρίδα μας, δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζω. Δεν έχω ψάξει την νομοθεσία της Ελλάδας να δω τι προσφέρει η Ελλάδα. Εάν το προσφέρει, δεν θα ήθελα δηλαδή να πω κάτι και να ρίξουμε δηλαδή τη χώρα μας. Θα ήθελα να πιστεύω ότι και στην Ελλάδα προωθείται η προσβασιμότητα. Τώρα, αν γίνεται κάτι τέτοιο, καλώς. Εάν δεν γίνεται, ίσως να πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Γαρούφο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια του εγχειρήματός σας. Αξιέπαινη προσπάθεια και πολλά συγχαρητήρια. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην όμορφη Κρήτη μας. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από Κρήτη.